Η αμοιβή της προδοσίας την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα Μηδικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν, υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ή ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη συμβαστική που βάζει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως να και ένας λόγος γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να γιατί δεν θέλουν. Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας σου λένε θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά, πάρτε Spiderman. Να αυτοί είναι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Θησέα, τον Ηρακλή και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21. Ακόμα και η λέξη Μακεδονομάχος που για τις γενιές της δικές μας ήταν ιερή, την κάνανε ονειδιστική. Όποιος μιλήσει για τη Μακεδονία, λένε είναι Μακεδονομάχος. Και την κάνανε ονειδιστική. Έχουν καταφέρει να μας κάνουν να νιώθουν. Δηλαδή ιερές λέξεις να τις περνάνε σαν βυσιά. Δεν θέλω να σας πω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό. Μου είπαν όμως εχθές το βράδυ ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών μας εκφράστηκε με έναν τρόπο απαράδεκτο για τον πρώτο της ελληνικής εκκλησίας. Είπε ότι οι απόψεις του αυτές είναι ταυτόσιμες με τις απόψεις του ενός ακραίου δεξιού κόμματος. Του Αρχιεπισκόπου εννοείται η απόψη. Του Αρχιεπισκόπου. Του Αρχιεπισκόπου. Mm. Και διαρωτώ με, όταν ο προϊστάμενος κατά κάποιον τρόπο των Ελλήνων διπλωματών πέφτει σε τέτοιο ολίσθημα διπλωματικό, τότε πώς να μην θυμάμαι την περίφημη φράση του Μπόστ, ο οποίος έλεγε «Κλάψατε πικρός γιατί έρχεται ο νεκρός». Να γιατί χάνουμε διπλωματικές μάχες. Αν όντως ελέγχθη αυτό από τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο άνθρωπος αυτός κάνει ακρέμασμα. Διότι την στιγμή που θα πρέπει, κύριε, να υπάρξει μια συνοχή, εσωτερικό μέτωπο, συγκρούεσαι με τον πρώτο της ελληνικής εκκλησίας, δεν πρέπει να έχεις το πλευρό σου και την εκκλησία. Μου έχουν πει ότι αυτός ο προέρχεται από το κουκουέ και τα λοιπά. Αφού μαθήτευσε εκεί θα έπρεπε να ξέρει κάτι πάρα πολύ βασικό. Όταν ο Χίτλερ έκανε επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, ο Στάλιν ένα βράδυ κάλεσε τον Μητροπολίτη Μόσχας και κουβέντιασε όλη τη νύχτα μαζί του και ζήτησε τη συνδρομή της Ρωσικής Εκκλησίας στον πόλεμο εναντίον των Χιτλερικών. Αυτό δεν τους γίνεται μάθημα. Από αυτό δεν παίρνουν κάποιο παράδειγμα. Και τον πόλεμο αυτόν ο Στάλιν ευφιέστατα τον ονόμασε Πατριωτικό Πόλεμο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Ήταν άλλου είδους ηγέτες. Ασφαλώς. Τώρα φτάσατε εκεί που είναι το... Δεν έχει ηγέτες η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς. Οι Σκοπιανοί ανέδειξαν ηγέτες. Και προσέξτε, ένας από τους ηγέτες ο οποίος θα μπορούσε να βρει μία λύση ήταν ο Γκριγκόροφ. Ο οποίος είχε πει κιόλας σε δημόσια ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Το είχε πει ακριβώς καμία σχέση. Κάποτε τον είχα συναντήσει, τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτό καθόλου. Είχε πει λοιπόν δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, όταν άρχισε λοιπόν να έχει κάποιες ουσιαστικές επαφές και ήταν πρόθυμος να δει το ζήτημα στην πραγματική ιστορική και φιλετική του διάσταση, ξαφνικά του βάλανε μια εκρηκτική μάσα, το ανατινάστηκε το δοκίνο, σκοτώσαν τον οδηγό, τον σωματοφύλακά του και τον άλλο τον έκανε μισό άνθρωπο. Τον θυμόσαστε που είχε έρθει γεμάτο ζουλές στα μάτια του κτλ. Είναι ανυποχώρητοι άνθρωποι αυτοί. Και εκείνο το οποίο φοβάμαι είναι ότι αυτό το μακάβριο σενάριο που έλεγα πριν,
ότι επιζητείται ο τεμαχισμός της Ελλάδος. Επιζητείται ο τεμαχισμός της Ελλάδος. Προωθείται ένα μακάβριο σενάριο. Να σχηματιστεί κράτος Μακεδονίας, ήδη διαχέεται από χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μάλλον ρίχνεται ένα δόλωμα. Η Θεσσαλονίκη να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και αν γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, οικονομική πρωτεύουσα, τίποτα το μεμπτών. Αλλά αν γίνει πολιτική πρωτεύουσα, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Αν γίνει πολιτική πρωτεύουσα. Δηλαδή θέλουν να αποσυνδεθεί η Μακεδονία από την Ελλάδα και να συνενωθεί ενδεχομένως και με ένα κομμάτι των Σκοπίων και με ένα κομμάτι της λεγόμενης Μακεδονίας του Πυρή για να σχηματιστεί ένα ισχυρό μακεδονικό κράτος, όπου μέσα εκεί να είμαστε εντάξει, αδελφομένοι, Έλληνες, ό,τι θέλουν. Όμως όλο αυτό φέρνει την Ελλάδα στα όρια της Μελούνας. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τη Θράκη, οπότε η Θράκη γίνεται μια χαψιά για την Τουρκία. Η Ελλάδα χάνει την καλύτερη επαφή που μπορεί να έχει με την Ήπειρο. Οπότε την Ήπειρο θα την διεκδικούν οι Αλβανοί με ισχυρότερα, από ισχυρότερη θέση. Δεν τη θέλουν την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα με τα όρια που έχει δεν είναι μικρή Ελλάδα. Πολλές φορές το έχω γράψει, έχω γίνει δυσάρεστος. Ναι, δεν είναι μικρή. Μικρό είναι το μάτι τους, μικρό το μυαλό τους. Η Ελλάδα με την έκταση που έχει αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη δύναμη. Διότι είναι τόσο νήπη η πολιτική μας που δεν καταλαβαίνουν ότι η θάλασσα και τα νησιά είναι έκταση. Η Ελλάδα με τη θάλασσά της έχει έκταση ως η Γαλλία. Η θάλασσα σήμερα είναι παραγωγική όσο και το έδαφος. Από τη στιγμή που διαβάλλεται στην πατρίδα μας αυτό το υπέροχο συνέστημα που λέγεται πατριωτισμός. Σε καμία χώρα του κόσμου. Όσες φορές έχω επισκεφθεί ιστορικά κημητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, με συγκινεί ειλικρινά αυτό που βλέπω. Γράφω ένα όνομα κτλ. Και από κάτω πατριώτη. Πατριώτη. Στην Ελλάδα το πατριώτη σήμερα έχει καταντήσει ονειδιστική έκφραση. Παλαιότερα όταν είχα την αντοχή και την οικονομική σωματική να ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό και κάπου χανόμουν, πήγαινα στο κοντινότερο σιδηροδρομικό σταθμό και έβαζα μια φωνή. Έκανας πατριώτης. Και άκουγα τότε 3-4 φωνές. Yeah. Ναι, αυτό είναι ο πατριώτης. Το χάθηκε σήμερα. Σήμερα για να καταλάβεις ότι έχεις να κάνεις με Έλληνες πρέπει να πεις τη λέξη μαλάκας. Έχει μια εθνική ταυτότητα. Καμιά φορά έτσι κατεβαίνω με το τρένο, με τον ηλεκτρικό εννοώ, κάθομαι και μετράω πόσες φορές ο ένας νεαρός ή μία νεαρά θα πει στην άλλη ή στον άλλο τη λέξη αυτή που αποτελεί σήμερα την εθνική μας. Αν αυτό μας ικανοποιεί, με γεια μας με χαρά. Τότε ούτε η Μακεδονία μας αξίζει, ούτε η Θράκη μας αξίζει, ούτε η Ήπειρο μας αξίζει. Καλύτερα λοιπόν να επανέλθουμε όπως το ζητούν μερικοί στη ιστορική αγκαλιά της Τουρκίας για να ζήσουμε όμορφα και τακτικά όπως έζησαν και οι πρόγονοί μας τα 400 χρόνια της Σκλαβιάς. Δεν είμαστε άξιοι για ελευθερία. Δεν είμαστε άξιοι. Ότι την Ελλάδα όλοι την αγαπάνε και γι' αυτό θέλουν να τη φάνε. Και οι πολιτικοί μας γίνονται κουτάλια, ναι, για να φαγωθεί η Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να σας πω για τον ελληνικό λαό. Στους Ελληνές μας αυτό. Να ξυπνήσει. Να σταθεί στο ύψος των προγόνων του. Αλλά να μιμηθεί τα καλά και όχι τα κακά. Οι πρόγονοί μας δεν έπραξαν μόνο καλά, έπραξαν και πράγματα φρικτά. Και το φρικτότερο ήταν ο τελευταίος εμφύλιος πόλεμος. Μας κόστησε όσο μας κόστησαν όλοι οι άλλοι πόλεμοι, λεγόμενοι εθνικοί. Όμως θα σας πω ότι κατάγομαι μια περιοχή η οποία διακρίνεται για τη σκληρότητά της. Σκληρότητα και του εδάφους και των ανθρώπων της και εννοώ τη Μάνη. Δεν είμαστε άγιοι άνθρωποι Μανιάτες. Άγιοι δεν είμαστε, άγριοι είμαστε. Αλλά η αγριότητα αυτή μπορεί να έβλαψε και την πατρίδα, έβλαψε όμως και την ίδια τη Μάνη. Ωστόσο, όσες φορές είχαμε μια εθνική έξαρση, μια εθνική κινητοποίηση, εθνικό αγώνα, παντού και πάντα οι Μανιάτες. Όλη η Μακεδονία, λένε μερικοί, και το είχε πει ο τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλή, με τον οποίο επικοινωνούσαμε, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έπρεπε, όσο μου λέγεται,
κόβεις τη Μακεδονία. Mm-hmm. Του λέω, γιατί όλη η Μακεδονία είναι σπαρμένη με μανιάτικα κόκαλα. Με μανιάτικα κόκαλα. Λοιπόν, στον πόλεμο του, όχι, όχι στον Βαλκανικό, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που γίναν φοβερές μάχες στη Μακεδονία, στη μάχη του Σκρά, σκοτώθηκε ένα παλικάρι από τη μάχη και η αδελφή του του έφτιαξε ένα μυρολόι που είναι από τα ωραιότερα μυρολόγια της πατρίδας μου. Ναι. Το μυρολόι Σαρβανίτινας. Και ο τελευταίος στίχος, οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι, πες του να κάθεται κυδά και να φυλάει τα σύνορα. Σκοτωμένο αδελφό. Λοιπόν, εγώ συντάσσομαι με την αείμνηση Αρβανίτιδα. Θα είμαι εκεί. Να πάω πιο πίσω δεν μπορώ. Εδώ ήσταμε, άλλο δεν δίναμε. Θέλω να βοηθώ σου.